Και να μιλήσουμε και για την επίσης επέκταση της FlexoPack σε αμερικανικό έδαφος. Και εδώ να επισημάνουμε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η μετακίνηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχει όνομα, έχει και επώνυμο και ουσιαστικά είναι το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον που προσέφερε και η κυβέρνηση Biden. Και έτσι είναι πολύ δελεαστική η μετακίνηση πολλών εταιριών. Ακριβώς, Μαρία, γιατί ναι, δεν έχουμε μόνο εξαγωγές. Εδώ τώρα μιλάμε για παραγωγικές μονάδες. Και είναι αρκετές οι επιχειρήσεις, οι ελληνικές, που έχουν ήδη βάλει στην ατζέντα τους την επέκτασή τους με παραγωγικές μονάδες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η FlexoPack επίσης εντάσσεται σε αυτό το κύμα. Ανακοίνωσε ότι αγοράζει οικόπεδο έκτασης 80.000 τετραγωνικών μέτρων στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών και σκοπεύει να δημιουργήσει παραγωγική μονάδα. Η εταιρεία εστιάζει στον τομέα της πλαστικής κυρίως συσκευασίας και αυτή η επένδυση υπολογίζεται στα 33 εκατομμύρια δολάρια. Έχει ήδη παρουσία εκεί με την εξαγωγή προϊόντων και βάζει ένα ακόμη ενισχύει μάλλον την παρουσία της με παραγωγική μονάδα. Πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Και όλες αυτές οι επεκτάσεις κατά ένα σημαντικό μέρος χρηματοδοτούνται από το τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών και ακριβώς αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη για τη μείωση της ανταγωνιστικότητας και πώς αποβιομηχανίζεται η Ευρώπη και εκεί έρχονται όλες αυτές οι μακρές συζητήσεις που κουμπώνουν και με το σχέδιο Ντράγκη. Να. Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, δίνονται φορολογικά κίνητρα ακριβώς και ενισχύονται αυτού του είδους επενδύσεις μέσα από το σύστημα, το φορολογικό και το οικονομικό των ΗΠΑ.